Ένοχο κατά πλειοψηφία κήρυξε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Χανίων τον 69χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος το καλοκαίρι του 2022 στο Άνω Μαλάκη Ρεθύμνου κατέσφαξε τη σύζυγό του με 14 μαχαιριές στο λαιμό, όταν εκείνη του είπε ότι θέλει να χωρίσουν. Κόλαφος στην αγόρευσή της ήταν η εισαγγελέας έδρας, τονίζοντας πως σε αυτή τη γυναικοκτονία αποτυπώνεται όλη η ουσία της πατριαρχίας. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη παρακολούθησε τη διαδικασία, θα μας ενημερώσει σχετικά, καθώς απεφάνθη πριν από λίγο ο Βίκη, καλησπέρα η δικαιοσύνη. Ένοχος λοιπόν με 4 έναντι 3 ενόρκων που μειοψήφισαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σωστά. Καλησπέρα, Κατέρινα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Στην επιβολή λοιπόν της ανώτατης των ποινών για την άγρια δολοφονία της επί 42 χρόνια σύζυγου του, επέβαλε στον 69χρονο κτηνοτρόφο από το Άνω Μαλάκη το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Χανίων. Μια απόφαση κατά πλειοψηφία, όπως τα ανέφερες. Μειοψήφισαν 3 ενορκοί, οι οποίοι έκριναν ότι έπρεπε να το αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του βρασμού ψυχικής ορμής. Ο κατηγορούμενος νωρίτερα απολογήθηκε, αφού ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά και τα αδέλφια του και αφού ισχυρίστηκε ότι θα ήθελε να βρίσκεται εκείνος στη θέση της 57χρονης, έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στις 31 Ιουλίου του 2022, όταν κατέσφαξε με μαχαίρι την άτυχη γυναίκα. Να πω χαρακτηριστικά από την απολογία του, είπε ο 69χρονος, την αγαπούσα, τη λάτρευα και ακόμα τη σκέφτομαι και την αγαπώ. Ποτέ δεν σκέφτηκα να της κάνω κακό. Δεν θα μου άρεσε να με εγκατέλειπε για πάντα. Δεν ήθελε να ακουστεί αυτό. Έχασα τον κόσμο. Δεν αισθανόμουν τι έκανα. Ήταν κακή ώρα, κακή στιγμή και με κατέστρεψε. Εγώ ποτέ δεν την είχα χτυπήσει. Σηκώθηκα και δεν ήξερα ούτε που βρισκόμουν. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως ουδέποτε έδιωξε τη σύζυγό του, πως εκείνη τη μοιραία μέρα, αφού πήγε στα ζώα του, γύρισε στο σπίτι που βρισκόταν η 57χρονη, καυγάδισαν στην κουζίνα και σύμφωνα με τον ίδιο η γυναίκα του επιτέθηκε. Όπως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου, το μαχαίρι το είχε στον πάγκο της κουζίνας. Μου πέταξε το πιάτο με το τοστ, της είπα τι είναι αυτά που κάνεις, με έπιασε και με λύγησε. Φοβήθηκα γιατί ήταν μια γυναίκα 2 μέτρα. Πήρα το μαχαίρι και έγινε ό,τι έγινε. Τα έχασα, θόλουσε ο νους μου, δεν ήξερα τι έκανα, είπε μεταξύ άλλων ο κατηγορούμενος. Πάντως και η εισαγγελέα στάθηκε στο γεγονός ότι η απολογία του κατ' ουσίαν Δίκη αποκάλυψε το χαρακτήρα του και τις πεπιθήσεις του, ότι δηλαδή ο ίδιος αντιλαμβανόταν τον εαυτό του ως ένα κυρίαρχο και η γυναίκα ήταν η ιδιοκτησία του. Έτσι, είναι πολύ χαρακτηριστική η εισαγγελία, ήταν πολύ χαρακτηριστική στην αγόρευσή της, ήταν πραγματικά καταπέλτης. Αμέσως μετά την απολογία του 69χρονου είπε για το περιστατικό που οδήγησε στο θάνατο την άτυχη γυναίκα ότι ο κατηγορούμενος ήταν κατακλυσμένος από θυμό και οργή και τόνισε ότι το έγκλημα έχει να κάνει με την υπόσταση του κατηγορουμένου, αυτό δηλαδή που μόλις ανέφερες Κατερίνα, είπε η εισαγγελέα. Η 57χρονη περιγράφεται ως μια γυναίκα στοργική και αξιαγάπητη. Ο κατηγορούμενος περιγράφεται σκληρός να ζει στο μικρό κοσμό του. Τα ζώα του, τα παιδιά του, το σπίτι του. Μέσα σε αυτό το μικρό κόσμο έχει και τη Γεωργία, η οποία καταπιεζόταν μέσα στο γάμο της. Δεν μπορούσε να ανασάνει. Σε ό,τι αφορά στην αναφορά της στην γυναικοκτονία, τόνισε, στέρισε τη ζωή της 57χρονης επειδή ήθελε να ζήσει μακριά του, όπως είχε κάθε δικαίωμα. Έχει να κάνει με τις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις του. Σε αυτή τη γυναικοκτονία αποτυπώνεται όλη η ουσία της πατριαρχίας. Ότι η γυναίκα είναι δούλα του και αν αποπειραθεί να φύγει έχει δικαίωμα να τη σκοτώσει. Ζητούσε σύγχωρο χάρτη ενώ ταυτόχρονα την κατηγορούσε. Να προσθέσω, Κατερίνα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επιβολή της ποινής στον 69χρονο κτηνοτρόφο, ότι εκτός από την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, το δικαστήριο του επέβαλε σύν 1 χρόνο και 3 μήνες για την οπλοχρησία. Να θυμίσω ότι εκείνη τη μοιραία μέρα του Ιουλίου, ο 69χρονος κτηνοτρόφος κατέσφαξε την σύζυγό του, της κατάφερε συνολικά 14 μαχαιριές στο λαιμό. Και γι' αυτό το περιστατικό έκανε ιδιαίτερη αναφορά η εισαγγελέας. Πήγε και πήρε το μαχαίρι και επανήλθε στο χώρο της κουζίνας. Η Γεωργία κοιτούσε προς τον τοίχο, την ευνηδίασε. Η επίθεση ήταν πισόπλατη, δεν της άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης και διαφυγής. Έπεσε νεκρή στο σημείο που έκανε δουλειές. Δεν υπήρξε πάλι, την ακινητοποίησε από τα μαλλιά προκαλώντας τις απανωτά τραύματα, βαθιά τραύματα σε όλη την περιοχή του λαιμού, είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες.